Άρα λοιπόν την έντονη επιθετικότητα της Άγκυρας σε συμμάχους της Μόσχας όπως η Αρμενία, η Συρία και η Λιβύη, η Ρωσία ετοιμάζεται να προμηθεύσει τη δεύτερη παρτίδα των συστημάτων αεροπορικής άμυνας S-400 στην Τουρκία, ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti την Τρίτη. Τώρα επεξεργαζόμαστε την πιθανή παράδοση του δεύτερου μέρους της παραγγελίας, δήλωσε πρόσφατα ο Σεργέι Τζεμέζοφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού ομίλου Ρόστεκ. Είναι λοιπόν σχεδόν σίγουρο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν έκπληξη στην Άγκυρα, αφού ο Ερντογάν δεν πρόκειται να αλλάξει ρότα και αυτό θα υλοποιηθεί με όλους τους τρόπους. Το 2017 η Τουρκία και η Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία για την προμήθεια στην Άγκυρα αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 σε μια προσπάθεια εμβάθυνσης των στρατιωτικών δεσμών μεταξύ της Τουρκίας και της Μόσχας. Τη συμφωνία, αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ακολούθησαν έντονες αντιδράσεις από το ΝΑΤΟ και τη Δύση για την ασυμβατότητα του συστήματος με το σύστημα της συμμαχίας. Η Ουάσιγκτον ζήτησε από την Άγκυρα να εγκαταλείψει τη συμφωνία, προτρέποντας την Τουρκία σε αντάλλαγμα να αγοράσει Patriot. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.